Ήταν μια πολύ σημαντική για μας, βαθμολογική σημασία. Έχουμε κάνει καταπληκτική δουλειά φέτος. Ήμασταν στη δεύτερη θέση από την αρχή του πρωταθλήματος. Ακολουθούμε το Χαρίτα Τρικούπη, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι ένα βήμα παραπάνω τουλάχιστον από όλες τις ομάδες κατηγορίας. Εμείς θέλαμε αυτή την νίκη να εδραιώσουμε τη θέση μας, να παραμείνουμε σε αυτή και να μπορέσουμε στα play-off ανόδου για τη γάμα εθνική κατηγορία να κάνουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο, αξιοποιώντας τα δικά μας παιδιά, γιατί στην ομάδα τη δικιά μας παίζουν μόνο ντόπιοι αθλητές και παλεύουμε πάντα για το καλύτερο. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι και οι δύο ομάδες θέλαν πολύ την νίκη για να διασφαλίσουν τη δεύτερη θέση, όπως προείπαμε πριν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο. Αρκετές φορές πήραμε διαφορά 7-8 πόντους στο παιχνίδι, αλλά κάποιες κακές επιλογές στην άμυνα δεν μας δώσαν τη δυνατότητα να διατηρήσουμε αυτή τη διαφορά, κλείνοντας το ημίχρονο με 3 πόντους υπέρ μας. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ξεκινήσαμε δυναμικά, πήραμε πάλι προβάδισμα 8 πόντων. Κάποια συνεχόμενα τρίποτα των αντιπάλων έφεραν το παιχνίδι στα τελευταία του λεπτά στα ίσκια. Εκεί είχαμε κάποια σφάλματα δικών μας παιχτών με φάουλ και είχαμε λιγότερες λύσεις, αλλά τα παιδιά δείξαν τα ψυχικά αποθέματα που έχουν και παλικαρίσια πήραν αυτή τη νίκη και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Κύριε Φαράντο, η ομάδα σας σήμερα δεν κατάφερε να πάρει το ροζ φιλοαγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα λέγαμε κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σημαίνει αυτή η ήττα για την ομάδα σας και από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ήρθαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με τουλάχιστον 2 πόντους διαφορά. Το πήραν οι άλλοι. Για να έχουμε το πλεονέκτημα σε σχέση με την άφακτο να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Βέβαια η δεύτερη θέση για μας δεν έλεγε τίποτα, γιατί υπάρχουν άλλες ομάδες όπως είναι ο Τρικούπης, όπως είναι ο Αξί, που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Απλά ήταν για να τερματίσουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερη θέση και για την ιστορία της ομάδας ήταν η καλύτερη θέση που θα έχει τερματίσει ποτέ στην ιστορία της. Στη σύγχρονη ιστορία της, γιατί παλιότερα έχει τερματίσει σε αρκετά καλύτερη θέση. Λοιπόν, για μας δεν χάθηκε τίποτα, συνεχίζουμε, αθλητισμό κάνουν. Η πορεία μας είναι φέτος, πιστεύω, επιτυχημένη 100% και με την υποδομή που έχουμε ξεκινήσει από πίσω φέτος, έχουμε 57 παιδάκια στο δρόμο, πιστεύω ότι στην πορεία θα βγει κάτι καλό. Από εδώ και στο εξής. Από εδώ και στο εξής έχουμε 4 παιχνιδάκια ακόμα, δεν έχουμε ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί η δεύτερη θέση χάθηκε και γι' αυτό ήρθαμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι σήμερα, το οποίο αν δεν κάναμε φάουλ μπορεί και να το κερδίσαμε κιόλας, αλλά μπορεί να το κερδίσαμε και με ένα πόντο. Που ένα πόντο για μας δεν έλεγε τίποτα, πρέπει να κερδίσουμε τουλάχιστον 2 πόντους για να έχουμε στις ισοβαθμίες, να είμαστε πάνω από την άφακτο. Από εδώ και πέρα, όσο δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα και υγιή χρονιά σε 4 παιχνίδια, να μην έχουμε τραυματισμό, να το ευχαριστηθούν οι παίκτες μας, να παίξουν και αυτοί που παίξανε λιγότερο. Να είστε καλά.